Ορίστε, κύριε Παπασοντρίου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του αστυνομικού της ομάδας Δίας, αλλά και στην ελληνική αστυνομία που το τελευταίο διάστημα δοκιμάζεται συνεχώς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλής λόγος έγινε για τα εργασιακά σε σχέση με το παρόν νομοσχέδιο με αφορμή την υπουργική τροπολογία για την άδεια διαμονής σε μετανάστες. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, αφού όμως πω πρώτα δύο λόγια για το κύριο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά την αγορά εργασίας και ειδικά την ΔΥΠΑ. Έχοντας υπηρετήσει για χρόνια στο τέος ΟΑΕΔ, γνωρίζω την τεράστια συνεισφορά σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού της πατρίδας μας. Γιατί η ΔΥΠΑ, όπως πλέον ονομάζεται, έχει συνεισφέρει κέρια στην υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και ιδιαίτερα σε προγράμματα διατήρησης και επιδότησης της εργασίας, δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, συναρμογής προσφοράς ζήτησης μέσα από καινοτόμα εργαλεία έβρεσης εργασίας και βέβαια μέσα από προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικά για το τελευταίο, ο ΑΕΔ μετά από την αναδιοργάνωσή του το 2022 βρίσκεται στην πρωτοπορία με τις αναβαθμισμένες επαγγελματικές σχολές κατάρτισης και μαθητείας, στις οποίες υπηρετούν αφοσιωμένοι συνάδελφοι προσφέροντας πολύτιμο εκπαιδευτικό έργο. Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ στο υπόμνημα της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών του πρώην ΟΑΕΔ, που περιέχει σημαντικές προτάσεις για την βελτιστοποίηση της συστηματικής επιλογής καθηγητών στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, όπως και για την ανάγκη ισότιμης μοριοδότησης της επαγγελματικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ σε κάθε σχετικό διαγωνισμό του Δημοσίου. Είναι ένα δίκαιο αίτημα σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Το ίδιο ισχύει και με το αίτημα της ΟΕΛ για την τοποθέτηση των συμβασιούχων εκπαιδευτικών που έχουν θετικές δικαστικές αποφάσεις σε κενές οργανικές ή συνιστόμενες προσωποπαγής θέσεις σχολών της ΔΥΠΑ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εκπαιδευτικές ανάγκες στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης είναι μεγάλες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ένταξη της ΔΥΠΑ σε σχετικό πρόγραμμα ανάκαμψης του προϋπολογισμού άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος, η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που αφορά 150.000 εργαζόμενους σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, η ΔΥΠΑ υλοποιεί και στο νέο πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές προς την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω εδώ, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ στην προτεραιότητα που σωστά δίνεται σε περιοχές με υψηλό δίκτυο ανεργίας, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία. Γνωρίζοντας όμως σε βάθος, λόγω της προϋπηρεσίας μου ως εργασιακού συμβούλου στην αγορά εργασίας στον νομό Φλόρινας, τον οποίο και εκπροσωπώ, θα ήθελα να προτείνω να δοθεί προτεραιότητα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις σε απόλυτα μεγέθη πληθυσμού και όχι μόνο με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Γιατί μόνο έτσι τέτοια προγράμματα θα τονώσουν την απασχόληση σε απομονωμένες περιοχές, αλλά θα λειτουργήσουν και ως κίνητρο μετεγκατάστασης μεγαλύτερων ανθρώπων και όχι μόνο σε απομακρυσμένους νομούς της χώρας μας. Κύριε Υπουργέ, πολλής λόγος έγινε για την τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης με την οποία χορηγείται άδεια διαμονής με δικαίωμα πρόσβασης σε πολίτες τρίτων χωρών που διέμεναν στη χώρα μας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2023 και συμπληρώνουν 3 έτη συνεχού διαμονής. Είναι όντως μια ρύθμιση που δίνει λύση στην αγροτική παραγωγή και αφορά ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια. Νομίζω ότι το γεγονός αυτό έχει τύχει ευρύτατης αναγνώρισης, επιβεβαιώνοντας την επικοδομητική στάση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιας κυβέρνησης που θέλει να λύνει προγραμματικά προβλήματα και όχι να οχυρώνεται πίσω από ιδεολογήματα. Προκειμένου όμως, κύριε Υπουργέ, να μην μείνει καμία αμφιβολία σε κανένα καλοπροαίρετο συνάδελφο, θα πρότεινα τις εξής δύο διασυφηνίσεις που μπορούν να γίνουν στο κείμενο της σχετικής διάταξης. Ότι αυτή αφορά αποκλειστικά αγροτικές εργασίες και ότι οι ενδιαφερόμενοι όχι απλά δεν θα έχουν ποινικό μητρώ, αλλά ότι δεν θα εκκρεμεί σε βάρος τους καμία ποινική δίωξη, και αυτό γιατί γνωρίζουμε πως στην Ελλάδα η δικαιοσύνη δυστυχώς δεν εκδίδει τελεσίδικες αποφάσεις εντός τριετίας. Κάτι που αφορά τόσο τους Έλληνες όσο και τους αλλοδαπούς. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανώς θετικό ότι κάθε απορριφθής και όποιος δεν αιτηθεί
δεν εμπίπτει στην αυστηροποιημένη διαδικασία απέλασης. Είναι επίσης ιδιαίτερα θετικό ότι για πρώτη φορά εισάγεται η σύνδεση της άδειας διαμονής με την ύπαρξη νόμιμης απασχόλησης του αλλοδαπού στη χώρα μας. Γεγονός που θα ενισχύσει τα δημόσια έσοδα σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, τα οποία θα προέρχονται από την εργασία του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούμενο νομοσχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στα παραπάνω. Πρόκειται για μια γενικότερη πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σειρά θετικών μέτρων για την κοινωνική ασφάλιση, όπως είναι η κατάργηση της οριζόντιας μείωσης κατά 30% στις συντάξεις των εργαζομένων συνταξιούχων και η αντικατάστασή της με ένα 10% μέγιστης όχι οριζόντιας παρακράτησης μόνο από το ασφαλιζόμενο μισθό υπέρ του ΕΦΚΑ ή για αμή μισθωτούς το 50% επί της επιλογής σας από τους ίδιους ασφαλιστικής κλάσης. Η δυνατότητα εργασίας σε συνταξιούχους αναπηρίας χωρίς να διακόπτεται η σύνταξη αναπηρίας τους και χωρίς επιβολή της παρακράτησης του 10%. Ή για πρώτη φορά η χορήγηση επιδόματος μητρότητας 780 ευρώ το μήνα για 9 μήνες από τη ΔΥΠΑ σε αυταποσχολούμενες αγρότησες με ταυτόχρονη επέκταση σε όλες τις έμισθες ασφαλισμένες που μέχρι τώρα δεν λάβαναν επίδομα κοίησης συλλοχίας. Μια παροχή η οποία θα είναι πλέον μεταβιβάσιμη σε κάθε γονέα. Η ομοιόμορφη πλέον εφαρμογή της προϋπόθεσης της 15 ετούς διαδοχικής ασφάλισης για τη θυμελίωση δικαιώματος επικουρικής συνταξιοδότησης. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 750.000 συνταξιούχων που δεν θα λάβουν την οριζόντια αύξηση του 3% λόγω προσωπικής διαφοράς με 100 έως 200 ευρώ της κύριας σύνταξής τους και βέβαια η αύξηση του ορίου ασφαλιστικών οφειλών στις 30.000 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες ή 10.000 για τους αγρότες, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και έχουν καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον 20ετία να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Αυτή είναι λοιπόν η κοινωνική πολιτική στην πράξη, όπως είπε χθες και ο Πρωθυπουργός. Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε κατά την πρώτη τετραετία και αυτή θα συνεχίσουμε και το 2024. Όπως άλλωστε απέδειξε και η χθεσινή ψηφοφορία για το κρατικό προϋπολογισμό, η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που έχει ρεαλιστικό σχέδιο για το μέλλον και μπορεί να το υλοποιήσει. Μέρος αυτού του σχεδίου ελπίδας για τη χώρα μας είναι και το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο και προφανώς υπερψηφίζω. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας...